Εκεί στην Αργυρό τη Ζουμπανιώτου, όπου είχαμε ένα δικαστήριο, άκρος ενδιαφέρον. Αργυρό, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι, πάρη κυρίε και κύριοι. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο πρώην συνεργάτη στο Δήμο Λάρνακα, ο πρώην δήμαρχο Ανδρέα Λουρουτζάτη, κατέθεσε στο Κακουριό Δικείο ω μάρτυρα κατηγορία στην υπόθεση που εκδικάζεται με κατηγορούμενο τον υποδιαθεσιμότητα δημοτικό γραμματέα Λάρνακα, ο οποίο κατηγορείται για υπόθεση μίζα 35.000 ευρώ, η οποία φαίνεται να είχε δοθεί για νομιμοποίηση παρανομιών στο Μακένζι. Ο κύριο Λουρουτζάτη, στο σύνολο των ερωτήσεων επί των γεγονότων τη επίμαχη ημερομηνία τη 8η Ανάτου του 2015, απαντούσε ότι δεν θυμόταν. Να πούμε ότι κατά την ημερομηνία αυτή υπάρχει καταγγελία ότι επιχειρηματίας, ο οποίος έχει εστιατόριο στο Μακένζι, είχε παραδώσει στον κατηγορούμενο δημοτικό γραμματέα ένα φάκελο, ο οποίος περιείχε 35.000 ευρώ. Ο κύριος Λουρουτζάτης δεν θυμόταν, είπε ότι αν την επίμαχη ημέρα είχε μεταβεί στη Βουλή, όπου συζητείται η μετακίνηση των πετρελοδεξαμενών, και φαίνεται να είχε μεταβεί με τον κατηγορούμενο. Δεν θυμόταν εάν είχε πάει στη Βουλή με τον κατηγορούμενο, δημοτικό γραμματέα, και όταν του υποδείχθηκαν τα πρακτικά, απάντησε ο κύριος Λουρουτζάτης ότι πιθανόν να είχαν πάει. Είπε ότι δεν θυμόταν ούτε λεπτομέρειες για τη δημοσιογραφική διάσκεψη που ήταν προγραμματισμένη αμέσως μετά τη συνεδρία της Βουλής, η οποία δημοσιογραφική διάσκεψη συμπίπτει χρονικά με την ώρα κατά την οποία ο επιχειρηματίας, ο οποίος κατήγγειλε την υπόθεση, ότι είχε δώσει δηλαδή φάκελο με 35.000 ευρώ, αν ήταν εκεί πέρα, τι είχε γίνει εκείνη την ώρα δηλαδή. Ο συνήγορος υπεράσπισης υπέβαλε ότι στην αιτία της συνεδρίας της Βουλής ο μάρτυρας είχε καθυστερήσει για μισή ώρα στη διάσκεψη. Ο μάρτυρας απάντησε και πάλι ότι δεν θυμόταν. Ρωτήθηκε για τη διαδρομή που ακολουθήθηκε, αν δηλαδή μετέβησαν απευθείας από τη Λευκωσία στην διάσκεψη ή είχαν σταματήσει προηγουμένως στο Δημαρχείο. Υπέδειξε μάλιστα ο συνήγορος τρεις πιθανές διαδρομές και ο μάρτυρας απάντησε και πάλι ότι δεν θυμόταν. Ο μάρτυρας ρωτήθηκε και για τις διαδικασίες που ακολουθούνταν στο Δημαρχείο για προώθηση ετοιμάτων των δημοτών, για το αν δηλαδή καταγραφόταν όλα τα ραντεβού του Δημάρχου. Πριν την εξέταση του μάρτυρα από την υπεράσπιση, ο μάρτυρας είχε υιοθετήσει κατάθεση που είχε δώσει στην αστυνομία τον Μάιο του 2016, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων τις λύσεις που είχε ο ίδιος εξετάσει για νόμιμη διευθέτηση των παρανομιών στο επίμαχο κέντρο, στο Μακένζι, μεταξύ των οποίων λύσεων ήταν και η εξαγορά τριών χώρων στάθμευσης για το ποσό των 15.000 ευρώ. Η υπόθεση ορίστηκε και πάλι για να συνεχιστεί στις 26 Οκτωβρίου. Πάρη. Αργυρό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, κυρίες και κύριοι.